με καπνογόνα, φωνές, η υποδοχή των εργαζομένων εδώ στο εργοστάσιο της Βίφη Λάμδα, στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άκουσε διαστόματος του Νίκου Βογιατζίδη, του Προέδρου του Σωματείου, τα παράπονα των εργαζομένων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα εργασιακά τους με την εταιρεία. Αυτή τη βιομηχανία την κατάντησαν και πώς κάποιοι σήμερα εκτός από ανίκανοι αποδεικνύονται και επικίνδυνοι. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επεφύλασαν οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόπου μπροστά στον επιθεωρητή, ένας εργαζόμενος παραδέχτηκε την αλήθεια προς τιμήν του το παιδί, ότι εγώ είμαι μόλις 2 ημέρες εδώ στο συγκεκριμένο πόστο και ότι δεν γνωρίζω και δεν ξέρω πώς θα το πω και παρετήθηκε. Είστε όμως πραγματικά ενωμένοι. Αυτό είναι. Ο κόσμος είναι αποφασισμένος να φτάσει την ιστορία μέχρι το τέλος. Το δημόσιο πώς τοποθετείται, η κυβέρνηση τι λέει? Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2 τριμερές στο Υπουργείο Εργασίας. Έχει καλέσει και όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες να έρθουν και να δώσουν το παρόν. Όμως καμία εταιρεία δεν παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων μαζί με τους εργαζόμενους του εργοστασίου έφτασαν με πορεία έως την πύλη του. Και γιατί υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας? Υπάρχουν αποθηκευμένοι τόνοι υγρής αμμονίας και φυλάσσεται με προσωπικό μόλις 2 ημερών. Αυτά βεβαιώθηκαν και από τον επιθεωρητή, ο οποίος πρόσφατα ήρθε και έκανε έλεγχο σε αυτές τις μονάδες. Όμως θεωρούμε ότι σήμερα το πρόβλημα εδώ που έχει φτάσει είναι κατεξοχήν πολιτικό. Και να σας καλωσορίσω εδώ στην πόλη και στο εργοστάσιο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με ανθρώπους που αγωνίζονται, που δεν σκύβουν το κεφάλι, που διεκδικούν αυτό που τους ανήκει και αυτό που δικαιούνται. Τα δικαιώματά σας είναι δικά σας, κανείς δεν μπορεί να σας τα αφαιρέσει, καμία εξουσία, καμία ολιγαρχία, καμία συνθήκη διαπλοκής ή συναλλαγής. Είναι επιβεβλημένο να αποκατασταθούν τα δικαιώματά σας. Είναι επιβεβλημένο κανείς να μην αισθάνεται την ελευθερία και την εξουσία να τσαλαπατά εκείνα τα οποία το κράτος πρώτα απ' όλα όφιλε να έχει θωρακίσει. Γιατί αυτό που κάνετε εμπνέει πολλούς, εμψυχώνει πολλούς και πολλές και είναι μία στιγμή στην ιστορία όπου η εμψύχωση και η εγρήγορση είναι κορυφαίας κεφαλαιόδους σημασία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα αστείευθηκε με τους εργαζομένους ζητώντας μπλουζάκι του σωματείου. Να μας έχετε δώσει και μία μπλούζα. Όχι την επόμενη, θα γίνει πολύ σύντομα. Του σωματείου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ακούγονται από εδώ μέχρι την Αθήνα όσο και αν φωνάζετε. Και εμείς δυνατή φωνή έχουμε. Απλά εγώ θέλω, πέρα από τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους της εργασίας, να ξανατονίσω, το έχει πει βέβαια ο συνάδελφος ο Νίκος ήδη, ότι αυτή η βιομηχανία δεν έχει μονάχα σημασία για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Δεδομένου ότι αυτή η βιομηχανία δυστυχώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και ο τρόπος που τέλος πάντων διαχειρίζεται είναι μια από τις πολλές μορφές του κεφαλαίου που σήμερα ταλαιπωρούν την εθνικά πλέον τα ζητήματα. Η παρουσία σας, η αποφασιστικότητά σας είναι εγγύηση ότι θα σκύψουν αυτό το κεφάλι. Κάτω τα χέρια αυτή η βιομηχανία! Τα βέλη του στην κυβέρνηση για κοροϊδία προς τους εργαζόμενους έστρεψαν τόσο η Ραχίλ Μακρύ όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ότι πρόκειται και εδώ για μια κακουργηματική πράξη που συμβαίνει σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Επόμενο αυτοδιαχείρισης. Κατά πόσον είναι εφικτό, τι χρειάζεται να γίνει νομοθετικά, αν πιστεύετε ότι μπορεί να προχωρήσει κατέκτηση? Πιστεύω ότι η κυβέρνηση κοροϊδεύει, θεωρεί το λαό κουτό και προσπαθεί στην πραγματικότητα να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της. Η κυβέρνηση αυτή έχει ξεπουλήσει και την πατρίδα και τη δημοκρατία. Πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων και όχι μέσα από την
κάλπικη και φρούδα υποσχεσιολογία των κυβερνώντων. Μέσα σε πραγματικό πανδαιμόνιο με υψωμένη τη γροθιά αποχώρησε από τη βιομηχανία μισή ώρα αργότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεια σας. Με επιθυμίες και συνθήματα έφτασε εδώ στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων η κυρία Κωνσταντοπούλου και με τις ίδιες φωνές φεύγει με τους εργαζόμενους να λένε πως πλέον έχουμε άλλο ένα μέλος στο σωματείο μας. Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στα γραφεία του Σωματείου Εργαζομένων στα Πετρέλαια, όπου είχε συνάντηση μεταξύ άλλων με τους εκπροσώπους του Σωματείου, κυρίους Παπάκη και Λαϊδάκη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλα, Θέμη Καλπακίδη, αλλά και τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της ΒΥΦΗ Λάμδα, Νίκο Βογιατζίδη. Να έχουμε μια άμεση επαφή και επικοινωνία και με τους ανθρώπους και με τους τοπικούς φορείς. Έχει σημασία να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έχει σημασία να ακούσουμε εκείνους που ζουν τα προβλήματα. Και έχει σημασία σήμερα να πούμε ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, ότι η δημόσια περιουσία είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι το ξεπούλημα των αεροδρομίων δεν θα περάσει και ότι η σύλληση των εργασιακών και εκτιμένων και εγγυήσεων επίσης δεν θα περάσει.